Έως τα Χριστούγεννα θα έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό όλα τα ανεμβολία στα παιδιά, προειδοποιούν με μεγάλη ανησυχία οι επιστήμονες. Στη Βόρεια Ελλάδα σαρώνει η μετάλλαξη Δέλτα και ήδη 4 περιοχές μπήκαν σε mini lockdown. Η Βόρεια Ελλάδα προβληματίζει τους επιστήμονες και από σήμερα τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα σε Καβάλα, Ημαθία, Πιερία και Πέλα. Θα το ζήσουμε αυτό σε πολλές περιοχές. Τώρα είναι Καβάλα, αύριο θα είναι δίπλα περιοχές. Θα πορευτούμε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η μη τήρηση των μέτρων και η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, που δεν ξεπερνά το 50% σε αρκετές περιοχές, είναι η βασική λόγη όπου το επιδημιολογικό φορτίο έχει εκτιναχθεί. Οι γιατροί στη Βόρεια Ελλάδα που βίωσαν τραγικές καταστάσεις τον περασμένο χειμώνα συγκλονίζουν. Νοσηλεύομαι μητέρα με κόρη και συνήλθε πρώτη η μητέρα, την προχωρήσαμε και το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι είναι και το παιδί μου άρρωστο, τι κάνει. Και το παιδί της ήταν απέναντι, αλλά δεν της λέγαμε ότι ήταν εκεί. Της λέγαμε ότι πάει καλά, δεν της λέγαμε ότι είναι απέναντι, γιατί σίγουρα θα αναστατώνονταν όταν την έβλεπε διασωληνωμένη. 37χρονος ασθενής, αρνητής του εμβολιασμού και ο οποίος δυστυχώς μετά από ένα μήνα περίπου νοσηλείας, 37 χρονών, απεβίωσε. Το τραγικό είναι ότι μία μέρα πριν το θάνατό του, γεννήθηκε το πρώτο του παιδί. Η μετάλλαξη Δέλτα, που στη Βόρεια Ελλάδα κυριαρχεί σε ποσοστό 99%, χτυπά τις περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Στους 500 ασθενείς που έχουμε νοσηλεύσει μέχρι τώρα, στο τελευταίο δίμηνο υπήρχαν μόνο 2 εμβολιασμένοι. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί μια πάθηση τέτοια, λοιμώδη, μεταδοτική, που να προκαλεί τόσο μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους. Η μονάδα μου είναι γεμάτη από συμπολίτες μου με βαριά νόσο από κορονοϊό που δυστυχώς δεν έχουν εμβολιαστεί. Ο καθηγητής Νίκος Ύψας εκτιμά ότι έως τα Χριστούγεννα θα έχουν νοσήσει όλα τα ανεμβολία στα παιδιά και πως το επόμενο καλοκαίρι θα απαλλαγούμε από την πανδημία, καθώς ο ιός δεν θα έχει χώρο να αναπτυχθεί. Όταν χάνεται νέος άνθρωπος, μετά από όλο αυτόν τον αγώνα που δίνουμε για όλους, η ψυχική καταπώνηση είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι ακόμη ταλαιπωρούνται, ακόμη και από το πρώτο κύμα. 2.255 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Τα 560 από αυτά είναι σε παιδιά. 39 ασθενείς κατέληξαν, ενώ άλλοι 352 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 431 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στην Αττική και 337 στη Θεσσαλονίκη.